Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Ακούσαμε πάρα πολλά ωραία σήμερα. Άλλα είναι δύσκολα, άλλα είναι πιο εύκολα. Βέβαια, ο Κύριος μας κάλεσε για να περάσουμε όλα τα εμπόδια. Δεν μας κάλεσε για να σταματήσουμε σε κάποιο εμπόδιο. Και είπε ένα ωραίο παράδειγμα, ο αδερφός ο Βαγγέλης τώρα το τελευταίο, τον Άβη, έχουμε Άβη. Όταν κάνουμε λάθος στην έξοδο, μας βγάζει καινούριο πρόγραμμα, από πού θα βγούμε. Έτσι γίνεται και ο λόγος, αδερφοί. Και κάνουμε πολλά λάθη εμείς, και μας βγάζει συνέχεια ο Κύριος καινούριους δρόμους για να μας οδηγήσει πάλι στο σωστό, να μας επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ θέλω να διαβάσω, αδελφοί, από το Άσμα Ασμάτων. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Από το 8 θα διαβάσω. Λέει, φωνή του αγαπητού μου, στη σελίδα 617. Φωνή του αγαπητού μου, ιδού, αυτός έρχεται επιδών επί τα όρη, σκυρτών επί τους λόφους. Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου. Ιδού, ίσταται όπισθεν το τείχο ημών, κοιτάζει έξω για τον θηρίδων, προκύπτει για τον δικτυωτών. Αποκρίνεται ο αγαπητός μου και λέγει προς εμέ, σηκώθητε αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ, διότι ιδού ο χειμών παρήρθε, η βροχή διέβη απήλθε. Τα άνθη φαίνονται εν τη γη, ο καιρός του άσματος έφτασε και η φωνή της τριγώνος οικούστη εν τη γη ημών. Η ζυκή εξέφερε τους ολύνθους αυτής και η άμπελη με τα άνθη της ταφύλης, της ταφυλής διαδίδωσε ευωδία. Σηκώθητε αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ, ω περιστερά μου, ήτης είσαι εν τις σχισμές του βράχου, εν τις αποκρύβεις των κρυμνών, δείξε μου την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία. Πιάσατε εις ημάς τας αλόπεγας, τας μικράς αλόπεγας, ή την εσαφανίζουσε τις αμπέλους, διότι η άμπελη ημών ανθούσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Φωνή του αγαπητού μου. Να γιατί πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί χρειαζόμαστε να ακούσουμε τη φωνή του αγαπητού μας, αδελφοί. Μας αγάπησε ο Χριστός. Μας αγαπάει ο Κύριος, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Αυτό βέβαια δεν το πήρα αφορμή τώρα από τα λόγια των αδελφών, αλλά γιατί ακούω συνέχεια ένα ύμνο τον οποίο από αυτά τα λόγια έκανε ένας αδελφός και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι ήρθε στην καρδιά μου μέσα να σας διαβάσω αυτά τα λόγια, αδελφοί. Αλλά αιτίες, αδελφοί. Έχουμε αιτία να βιάσουμε όντως τον εαυτό μας όταν μας βγάζει σε λάθος δρόμο. Αυτή η σάρκα έχει πολλές επιθυμίες. Πάρα πολλές επιθυμίες. Η γη αυτή, αδελφοί, όταν πάει ο Γιώργος και την οργώνει, μετά πρέπει να την ξαναπεράσει, να την ξανακαθαρίσει. Και ξανά θα την καθαρίσει. Και ξανά θα την καθαρίσει. Γιατί? Για να φέρει καρπό αυτό το οποίο θα φυτέψει μέσα. Δόξα στον Κύριο. Και έτσι κάνει και ο Κύριος. Και έτσι πρέπει να μάθουμε και εμείς. Όταν είμαστε μωρά βρέφη, μας έχει στην αγκαλιά του. Και περπατάμε και έχουμε ψηλά τα χέρια. Αλληλούια! Αλλά όταν μας αφήνει και λέει τώρα, πλέον μπορείς να περπατήσεις μόνος σου. Και βλέπουμε ότι εκεί χρειαζόμαστε, αδελφοί, να βιάσουμε τον εαυτό μας. Να πάμε στην προσευχή. Και τι είναι το πιο ωραίο, Είναι πάρα πολύ ωραίο, αδελφοί. Πρέπει να έχουμε την όραση, την πνευματική, ώστε να μην μας είναι βάρος η προσευχή. Η προσευχή είναι ένα
όπλο το οποίο μας το έχει δώσει ο Χριστός και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε προς καλό, αδελφοί, προς αύξηση. Ακούω προσευχή και δεν θέλω να πάω στην επίσκεψη στους αδελφούς που δεν προσεύχονται. Αλλά άμα δεν πάμε, αδελφοί, εκεί θα δεν θα ευλογηθούμε. Την ευλογία, αδελφοί, την πνευματική, την έθεσε ο Κύριος στα γόνατα. Δόξα στον Κύριο, Και εκεί θα ακούσουμε τη φωνή του αγαπητού μου. Η Εκκλησία τρέμει. Η Εκκλησία τι θέλει? Θέλει να ακούσει τη φωνή του Κύριου. Δόξα στον Κύριο. Γιατί είναι ο αγαπημένος μας. Μας αγάπησε, αλλά και εμείς τον αγαπήσαμε. Και εμείς είπαμε, ναι Κύριε, θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Δεν μας πίεσε κάποιος, θα πας σε εκκλησία. Όχι αδελφοί, κανένας δεν μας πίεσε. Αλλά μόνοι μας πήραμε την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, δόξα στον Κύριο. Το μετανιώσαμε? Εγώ προσωπικά, αδελφοί, δεν το μετάνιωσα. Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου, δόξα στον Κύριο. Και ήρθε ο Κύριος πραγματικά και εμένα και όλους μας και όλη την Εκκλησία, σε όλο το πρόσωπο της γης, να μην πέσει, αδελφοί, ούτε ένας, και να μείνουμε όλοι πιστοί, ώστε να ανεβούμε όλοι στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να μπούμε μέσα στη Βασιλεία. Και όσο πιο κοντά πάμε στον Κύριο, τόσο πιο πολλές δυνάμεις παίρνουμε, ώστε να μπορέσουμε να αντισταθούμε. Η ροή, αδελφοί, πάει προς τα κάτω και εμείς πρέπει προς τα κάτω πάει από το βουνό, το ποτάμι προς τα κάτω πάει και εμείς πάμε προς τα πάνω, μέσα από το ποτάμι. Έτσι είπε ο Κύριος, δεν προσεύχομαι, λέει, για να τους πάρουμε από τον κόσμο, αλλά μέσα στον κόσμο, δόξα στον Κύριο. Και μέσα στον κόσμο, αδελφοί, περπατάμε και προσπαθούμε. Και αν έπεσα, μη χαίρω εχθρέμου, λέει, πάλι θα σηκωθώ. Και αν έκανα λάθος, δεν θα μείνω στο λάθος, αλλά θα διορθωθώ. Και εκεί είναι αυτός ο λόγος τον οποίο τον ακούσαμε, η ταπείνωση. Στον ταπεινό, ο οποίος, δηλαδή, παραδέχεται το λάθος του. Εγώ είμαι λάθος. Εγώ έκανα λάθος. Εγώ ζητάω συγγνώμη. Πραγματικά, όχι με το στόμα. Συγγνώμη, αφού και πάλι μετά τα ίδια. Ζητάω συγγνώμη και δεν ξανακάνω, ή προσπαθώ τουλάχιστον με όλη μου τη δύναμη να μην το ξανακάνω αυτό το λάθος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια, ο εχθρός, αδελφοί, ορίεται και θέλει να αφαιρέσει μέσα από την Εκκλησία κάθε έναν από εμάς. Μην νομίζετε. Είχαμε ακούσει τις προάλλες ότι είμαστε σε προφητεία, ότι είμαστε σε πόλεμο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είμαστε σε πόλεμο, αδελφοί, σε πνευματικό πόλεμο, και πρέπει να πολεμήσουμε. Γι' αυτό ταιριάζουν αυτά τα εδάφια τα οποία ακούσαμε σήμερα, να βιάσουμε τη σάρκα, να τη σταυρώσουμε, λέει ο λόγος, με όλα τις τα πάθη, με όλες τις επιθυμίες. Και δεν τις ξέρουμε, μην νομίζετε ότι τις ξέρουμε τις επιθυμίες της σαρκός. Θα μου πεις, μερικές τις ξέρουμε. Κι όμως θα έρθει η στιγμή η οποία θα βγει μια ρίζα κρυμμένη, την οποία μόνο ο Κύριος την ήξερε, ούτε εμείς οι ίδιοι, αδελφοί, δεν την ξέραμε, και θα μας τη φανερώσει ο Κύριος, όχι για να καταδικάσουμε τον εαυτό μας και να στραφούμε στα πίσω, αλλά για να την απορρίψουμε, να την καθαρίσουμε, ώστε η καρδιά μας να είναι πραγματικά μια γη καθαρή. Δόξα στον Κύριο. Και έχω δει πολλούς ανθρώπους να βλέπουν κήπους καθαρούς, περιποιημένους, και να στέκονται και να τους θαυμάζουν. Τέτοιος κυπουρός είναι ο Χριστός, αδελφοί, ο οποίος τι προσπαθεί να καθαρίσει την καρδιά μας σε τέτοιο σημείο, ώστε να μας παρουσιάσει στους ανθρώπους και οι άνθρωποι να θαυμάσουν
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο το έργο, δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό. Ούτε δια της φιλοσοφίας, ούτε δια των οικονομίας. Πριν γίνει η κρίση, αυτά βέβαια τα λόγια είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν θα προλάβω να τα μιλήσω. Ο Κύριος θα να μας τα μιλήσει μέσα στην καρδιά, αδελφοί, και να μας δώσει την έννοια των λόγων αυτών, την αγάπη του ενός προς το άλλο. Λοιπόν, είχα ακούσει έναν ο οποίος ήταν καθηγητής οικονομικών, Γερμανός, και τρεις μήνες πριν την κρίση είπε ότι όλα τα συστήματα αποτύχανε. Το μόνο σύστημα το οποίο θα πετύχει είναι το σύστημα το οικονομικό. Και εννοούσε βέβαια τα πολιτικά συστήματα αλλά και τα θρησκευτικά. Βέβαια όλα τα θρησκευτικά και τα πολιτικά συστήματα έχουν αποτύχει. Ξέρετε γιατί βγάλανε όλοι τους έξω τον Θεό, αδελφοί. Όλοι τους έχουν αφαιρέσει τον Θεό. Και αν δεν υποταχθούμε στο Λόγο του Θεού, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι της ανθρωπότητας, του ανθρώπου. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Είναι μεγάλος ο λόγος αυτόν τον οποίο ακούσαμε σήμερα. Πρέπει να εγώ να ταπεινωθώ και να παραδεχτώ ότι είμαι λάθος. Και αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει. Και εμείς που το κάναμε, και αν θα το κάνουμε και το κάνουμε, είναι Θεού η χάρις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι χάρις Θεού, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Ήτανε, ξέρετε, εκεί την επαυτοφόρο με εγχευωμένη. Η καρδιά των ανθρώπων ποια ήτανε? Θάνατος σε αυτή τη γυναίκα. Με υπερήφανο, με υπερηφάνεια μέσα στην καρδιά. Θάνατος. Έρχεται ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος, αδελφοί, ελευθερώνει για του Λόγου του, Τι ωραίο ο εγκοντόνταρχος, Κοιτάξτε τι είπε. Υπέ λόγο, Κύριε. Δεν είμαι άξιος, Υπέ όμως λόγο, Κύριε. Πιστεύω ότι αν πεις λόγο, θα γίνει, Τι ωραίο κλειδί, Να πιστέψουμε αυτό το λόγο, αδελφοί, και να το ζητήσουμε και εμείς. Παράδειγμα έγινε αυτό σε εμάς. Να πει, να πάρεις λόγο από τον Κύριο, αδελφέ. Ζήτα, να πάρεις λόγο. Και αποκλείεται να μην εκτελεστεί ο λόγος, Ο Λόγος του Θεού είναι ενεργός και διαπερνάει τα πάντα, Το πιο δυνατό υλικό στο πλανήτη είναι ο πάγος. Το πιο δυνατό στο σύμπαν είναι ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον έχουμε στα χέρια μας. Παράξενα πράγματα. Παράξενο είναι να είναι ο πάγος το πιο δυνατό υλικό στο πλανήτη. Ποιο όμως είναι το πιο δυνατό? Παράξενο είναι να έχεις το λόγο και λέει, διαβάσουμε στη Γέννηση και λέει, είπε ο Θεός και γίνανε. Ό,τι και αν είπε, τι δύναμη έχει αυτός ο λόγος, αδελφοί, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριος, αδελφοί, να μας ευλογήσει, να τον αγαπήσουμε. Αυτό είναι εδώ το κομμάτι, Ο αγαπητός μας, να είναι ο Χριστός. Να πιάσουμε τις αλόπεκες τις οποίες μας το είπε το εδάφιο αυτό και ο Κύριος. Να πιάσουμε τις αλόπεκες. Έχω αλόπεκες, οι οποίες τι κάνουνε? Προσπαθούν να με φάνε τον αμπελώνα, Και εσύ μπορεί να τις έχεις. Και πρέπει να τις πιάσουμε. Να κάνουμε αγώνα, να αγωνιστούμε. Να τις αφαιρέσουμε, Να μην πάθουμε ζημιά. Ο Κύριος αφήνει να μας ευλογήσει και το υπόλοιπο. Ας υποθούμε να κάνουμε μια προσευχή.